Όσο και να θες να δυνατώσεις, η ευφυΐα και η επιτυχία σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος δεν είναι τυχαίο που έχει κάνει επιτυχία σε ό,τι και αν έχει καταπιαστεί. Έχει παρουσιάστρια επιτυχία. Στο θέατρο κάποια στιγμή ανέβη και έκανε επιτυχία. Συγγραφέα επιτυχία. Δημοσιογράφο επιτυχία. Γιατί είναι ένας ευφυής άνθρωπος. Δηλαδή, τελείωσε, υποκλίνεσαι. Και τα χρονογραφικά. Να πούμε κάτι, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει. Ο σύζυγος της κυρίας Ακρίτα είναι ο κύριος. Βοηθήσαμε, ο Κερίτσης, ο οποίος είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν τώρα τι απάντησε, την είπε στην, ουσιαστικά στην Πιπηλή λέγοντας ότι ο κόσμος υποφέρει και πηδάει από τα παράθυρα. Δεν έχει να φάει. Και εσύ ασχολείσαι με το ποια βουλευτή έχει τσάντα γνήσια ή όχι. Τη την είπε ουσιαστικά, δηλαδή πολιτική ήταν η απάντησή τη. Σαφώς και τη την είπα, αλλά η κυρία Πιπηλή όντως είπε αυτό. Ναι, το είπε. Μα γιατί το είπε, μα γιατί δεν καταλαβαίνω πώ έφτασε η κουβέντα στο Βήμα FM να μιλήσουμε για τη μαϊμού ή όχι. Δηλαδή ξεκίνησε η κουβέντα για τη μαϊμού. Και δερμάτινη δική μου τσάντα. Άλλες φοράνε μαϊμούδες. Πολλές βουλευτίνες κυκλοφορούν μαϊμούδες. Μιλούσαν για τις μαϊμούδες. Λίγο, εγώ πιστεύω, άσχετα τώρα, η τσάντα που κρατάει είναι μαϊμού. Διότι δεν πιστεύω ότι θα έρθει η Ακρίτα 5.016 να πάρει Ερμές. Ερμές είναι η τσάντα. Ναι, Ερμές είναι. Και καλά κάνει φυσικά. Η μικρή Μπέρκιν. Γιατί δεν με πάρει, ρε παιδί, η κοπέλα έχει βγάλει αυτά. Δεν κολλάει σε αυτά η Ακρίτα τώρα. Μπορεί, αλλά δεν είναι κακό άμα έχεις. Κοίταξε, μετά συνεχίζει όμως, να είμαστε σωστοί, συνεχίζει η Πιπηλή και λέει, κοίτα να δεις τώρα Κατινιά, αφού δεν μπορείς να την πάρεις τη ρημάδα την αυθεντική, δεν βλέπω γι' αυτό και το όσο που την πήραμε εμείς όπου μπορούσαμε. Που την πήραμε εμείς όπου μπορούσαμε, πάρε μια τσάντα του ελληνικού εμπορίου που κυκλοφορούν πολλές καλές. Γιατί φωνάζει, σκούζει ότι είναι μαϊμού. Γυαλιά δεν έχω προσέξει, αλλά για εμάς τις έμπειρες η τσάντα φαίνεται. Και τι να το έχει εμπειρία. Ωραία και πιστεύω. Πάντως, εγώ δεν νομίζω ότι θα είναι μαϊμού, γιατί όντως δεν ανοίξει αυτή την κατηγορία των ανθρώπων η κυρία Κρήτα που θα πάρει τη μαϊμού απλά για να φανεί ότι είναι μαϊμού. Δεν θα έπανε μαϊμού ποτέ η. Γιατί να την πάρει μαϊμού. Εμένα η Κρήτα μ' αρέσει. Ξέρω γυναίκες που δεν ξέρουν τι έχουν και πάνε Τουρκία και παίρνουν τη Σανέλ όλα τα χρόνια. Γιατί αν κρατήσει, θα ανήσω με τον αγαό. Πείτε μου μια πολύ πλούσια. Δεν χρειάζεται απονόματα γιατί μπορεί να είμαστε σε αυτέ. Γιατί κολώνει. Εκεί. Μα είναι λοιπόν, ένα... τώρα... να πούμε μια πολύ πλούσια. Πείτε μια πολύ φίλη πλούσια. Σου. Ποια? Μια φίλη δεν σου. Θα κρατούσε. Η πιο. Πολύ πλούσια δεν κολλώνει να φορέσει τσάντα γιατί ποιο θα πιστέψει ότι η τάδε πλούσια κρατάει μαϊμού τσάντα. Και πάει για ενώ αν πάει ας πούμε με ρούλα ή η Φέη ή η Σάσα. Η Σάσα. Δεν θα πιστέψει κανεί ότι είναι αυτή η τσάντα. Αλλά το θέμα ξεκινάει με τι απομιμήσει. Δεν δίνονται αποδείξει ότι υπάρχουν και ελληνικέ βιοτεχνίε. Εγώ παιδιά το παραδέχομαι ότι είχα πάει στο καπαλί Τσαρσί και είχα πάρει ένα μπουφάν. Το οποίο πέρσι μου το πέταξε τούτη εδώ. Γιατί το οποίο το είχα. Ούτε το. Τι ήταν. Στη Φέη σα ορκίζει. Ούτε η Φέη δεν ξέρει τι ήταν. Μπος ήταν. Μπος, φοβερό δερμάτινο. Εδώ αν το έπαιρνε και 5-6 χιλιάρικα και το πήρα 300 ευρώ από την Τουρκία. Σαν να δέχονο ήταν. Σαν να δέχονο ήταν εκπληκτικό. Δεν το είχε καταλάβει ότι είναι μαϊμού τεσί. Αν το είχε καταλάβει, θα το είχε πετάξει 5 χρόνια πριν. Έμπαινε μέσα στο σπίτι και έλεγα τι μυρίζει. Μύρισε για να το καλύψει για πρώτη φορά. Επίση να πούμε ότι υπήρχε μαγαζί στην Τουρκία. Το γουρούνι θα είναι. Μάλλον έξω και τα λοιπά. Γιατί το γουρούνι δεν έχει δέρμα. Είναι το πιο φτηνό δέρμα, το πιο καλό δέρμα. Το γουρούνι δεν έχει δέρμα. Είναι η νάπα. Ναι. Είναι το πιο καλό μαλακό δέρμα. Γιατί δεν το ξέχασες.